Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και θα συνομιλήσουμε με το μέλος του τμήματος Ροδόπης της ΑΔΔ, την κυρία Δήμητρα Λουλάκη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κυρία Λουλάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα σε όλους όσους εμπλέκονται σήμερα και αύριο και μεθαύριο στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε. Ποια ήταν τα αιτήματα της σημερινής συγκέντρωσης που ανάλογες εκδηλώσεις έλαβαν χώρα και σε όλη την Ελλάδα? Σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα, ήταν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Περιμέναμε πραγματικά να δούμε τις κινήσεις της κυβέρνησης μέχρι και τελευταία στιγμή, μήπως άλλαζε κάτι σε όλα αυτά που μας έχουν δοθεί. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι τα σχολεία ξεκινάνε με τα ίδια δεδομένα, με την ίδια ακριβώς συνθήκη, όπως είχαν κλείσει 2 χρόνια πριν. Πάμε στον τρίτο χρόνο αυτή τη στιγμή. Άρα, αίτημα της σημερινής εκδήλωσης ήταν όλων των εκπαιδευτικών σωματείων να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βρισκόμαστε στη συνθήκη της τάξης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε μικρότερο αριθμό παιδιών στην τάξη. Δεν έχει αλλάξει εδώ και τόσο καιρό αυτό. Αντίθετα, θα έλεγα, έχει αυξηθεί. Ενώ θα περιμέναμε, όπως γίνεται παντού φαντάζομαι, να μειωθεί ο αριθμός σε αυτές τις συνθήκες, εμείς είχαμε το παράδοξο πριν 2,5 χρόνια να αυξήσουμε τον αριθμό των παιδιών από 22 να πάμε 24 παιδιά, 25. Καταλαβαίνετε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι πολλά, πόσο μάλλον σε συνθήκες πανδημίας. Το ίδιο γίνεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βλέπουμε φέτος μια τραγική κατάσταση στην κυριολεξία, να στηβάζονται παιδιά σε ένα τμήμα και που βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε μοναδικό σκοπό έχει εξοικονόμηση πόρων αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση. Επειδή φαντάζομαι θεωρείτε ότι σε ένα άλλο ενδεχόμενο θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις, οπότε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα και τα τμήματα των σχολείων. Σαφώς. Βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος ότι πού θα τα βάλουμε τα παιδιά και δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τόσες αίθουσες. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε, γιατί με παιδιά έχουμε να κάνουμε, ότι όταν θέλεις για το παιδί σου, καταφέρνεις να βρίσκεις λύση. Δεν κάλεσε ούτε μία φορά την εκπαιδευτική κοινότητα για να μιλήσει για το θέμα αυτό, που είναι πολύ ζωτικό. Πώς θα βάλουμε τα παιδιά μέσα στην τάξη. Δεν ενδιαφέρθηκε καν γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δεν την απασχολεί. Πόσο μάλλον όταν βάζει το Υπουργείο δηλαδή περισσότερα παιδιά μέσα στην τάξη. Παράλληλα, υπάρχουν και, πολλά κενά. Έγιναν κάποιες προσλήψεις, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετές από ό,τι ισχυρίζεστε κι εσείς, ώστε να καλύψουν όλο αυτό το κομμάτι. Είναι αλήθεια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που χιλιάδες κόσμος βρήκε μόνιμη εργασία μετά από πάρα πολλά χρόνια περιπλάνησης. Παρ' όλα αυτά, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αν σκεφτούμε πόσες χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις έχουν γίνει, βρισκόμαστε στο ίδιο, ίσα βάρκα, ίσα πανιά με πέρυσι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες ώρες κενές οι οποίες δεν καλύπτονται και στο δικό μας το νομό έχουμε στην πρωτοβάθμια, γιατί γνωρίζω περισσότερο για την πρωτοβάθμια, έχουμε κενά, μέχρι αυτή τη στιγμή περίπου 75 κενά που κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε ΖΕΠ, κενά δηλαδή τα οποία ήδη θα έπρεπε ήδη να έχουν καλυφθεί. Αυτό το συναντάμε κάθε χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για σήμερα. Γιατί βρισκόμαστε μετά από 2 χρόνια με απίστευτα κενά στα παιδιά. Τα WebEx που κάναμε, όλο αυτό, η τηλεκπαίδευση δηλαδή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ήταν μια συμβατική μορφή εκπαίδευσης. Καταλαβαίνετε ότι ένα μικρό παιδί δεν μπορείς να το στήσεις μπροστά στον υπολογιστή και να περιμένεις να μάθει από αυτό. Αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί, το εκπαιδευτικό κενό, το διδασκαλικό κενό, αυτό έπρεπε να καλυφθεί με έναν τρόπο. Άρα ποιος ήταν αυτός ο τρόπος? Να υπάρχει μια στήριξη, υποστήριξη. Είτε είναι αυτή είναι σχετική, είτε είναι χωρισμός στην τάξη, είτε είναι αλλαγή ύλης. Πάντως έπρεπε να γίνει κάτι σοβαρό. Αυτό το σοβαρό δεν το έχουμε δει. Παράλληλα, έχουμε δει και την κατάσταση που έχει δημορφωθεί με τις καθαρίστριες των εκπαιδευτηρίων. Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία η κατάσταση αυτή? Κοιτάξτε, οι καθαρίστριες δυστυχώς
όσες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία, περνάνε από μία τραγική αντιφατική κατάσταση. Οι καθαρίστρες που σε αυτές στηριζόμαστε οι γονείς για να υπάρχει ένα καθαρό σχολείο, ένα ασφαλές σχολείο, και περίμεναν οι εργαζόμενες να γίνουν πλήρους ωραρίου, δυστυχώς, δεν ξέρω, έρχεται και της τιμωρεί η κυβέρνηση γιατί καθάριζαν τα σχολεία. Αυτό μου φαίνεται. Της μειώνει το ωράριο. Μιλάμε για πενιχρά χρήματα που θα πρέπει να πάρουν, σύν την επιπλέον ευθύ ότι θα πρέπει να καθαρίζουν τρεις την ώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε καμιά σοβαρή πολιτεία. Να αυξάνουν τον αριθμό των παιδιών στην τάξη και να μειώνουν τον αριθμό των καθαριστριών των ωρών. Και μάλιστα σε περιπτώσεις πανδημίας που θα έπρεπε να οι κανόνες υγιεινής να πληρούνται επαρκώς τουλάχιστον. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάντα, όπως σας είπα, ήταν αιτήματα των διαχρονικά αυτά, αλλά σήμερα είναι το πρώτο, είναι το top. Τι θέλουμε δηλαδή εμείς? Θέλουμε ασφάλεια στα σχολεία και εκπαίδευση. Ασφάλεια την μπορούμε την αποκτήσουμε με καθαριότητα, ένα, με μικρότερο αριθμό παιδιών στην τάξη και περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό για να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί με κενά. Αυτό θέλουμε. Απλό. Εσείς ως αδεδείς συμπαρίσταται στον αγώνα των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση τόσο στο δημόσιο τομέα ποια είναι και ποια είναι η θέση σας σαν αδεδή, αν ζητηθεί υποχρεωτικά στους υπαλλήλους να εμβολιαστούν ή υπάρξει και εκεί το ενδεχόμενο να βγουν σε αναστολή? Κοιτάξτε, η ΑΔΔ συμφωνεί με τον εμβολιασμό. Είμαστε θετικοί με τον εμβολιασμό. Είναι ένα επιστημονικό προϊόν, το οποίο η ειδική και επιστημονική κοινότητα το συμφωνεί με αυτό. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε ως προς την ασφάλεια όλου του κόσμου, όλης της κοινωνίας. Αλλά δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση σύμφωνοι στην υποχρεωτικότητα και στην αναστολή εργασίας. Αυτό δυστυχώς είναι τακτικές άλλων καιρών, δύσκολων καιρών, που δεν θέλει ποτέ η Ελλάδα να ξαναπεράσει η επιβολή. Νομίζω ότι μια άξια κυβέρνηση μπορεί να βρει τον τρόπο, τον κατάλληλο, να πείσει με όποιον τρόπο, με ενημέρωση, με σποτάκια, το έκανε την πρώτη φορά πάρα πολύ ωραία, με σποτάκια, με επιστημονικό προσωπικό. Το θέμα δεν είναι να τον βάλεις στον άλλον, τον αλυσοδέσεις ή να τον απολύσεις. Αν είναι δυνατόν μέσα σε όλο να έχουμε και απολύσεις. Και επιπλέον να σας πω και το άλλο, δεν μπορεί να πληρώνει και ο εργαζόμενος, εγώ σας παίρνω πάλι την περίπτωση των εκπαιδευτικών, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει rapid test και τα παιδιά πρέπει να κάνουν self-test. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Επιπλέον, οι εμβολιασμένοι δεν θα πρέπει να κάνουν self-test. Ή rapid. Για ποιο λόγο? Δεν κολλάει δηλαδή ο εμβολιασμένος, θα κολλήσει. Δεν γίνεται διασπορά? Γίνεται διασπορά. Εμείς λέμε σε όλους δωρεάν, τεστ, self-test, rapid test, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, σε όλους. Και σε καμιά περίπτωση αναστολή εργασίας. Θεωρείτε ότι λογικό το 50-1 για να κλείσει ένα τμήμα ή θεωρείτε ότι αυτό θα βοηθήσει στην εξάπλωση της πανδημίας πιο γρήγορα, αφενός στο τμήμα, στο σχολείο και κατ' επέκταση και στην κοινωνία? Μιας και οι μαθητές δεν μένουν στο σχολείο, πηγαίνουν στα σπίτια τους. Έτσι, γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα δεν έχουν μία σειρά, δεν έχουν μία λογική, δεν έχουν κάτι για να μπορέσει ο κόσμος να το πιστέψει και να το ακολουθήσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Είναι σπαροδικά, πολλές φορές είναι αντιφατικά. Το παράδοξο του 50-1, για να καταλάβουν, όπως το είπατε και εσείς άλλωστε, το κοινό, είναι ότι θα πρέπει να νοσήσει το 50% της τάξης και ένας ακόμα μαθητής. Και ρωτώ, στην πρώτη τάξη, στο δημοτικό, υπάρχει κάποιος γονιός που θα ξέρει ότι η μισή τάξη έχει νοσεί και θα στείλει το παιδί στο σχολείο? Το μέτρο αυτό θα καταπέσει από μόνο του και δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε κιόλας. Θα λέει ότι οι μεγάλες τάξεις θα πάρουν απουσία. Δηλαδή πάλι με το ζόρι, πάλι με τη βία θα πρέπει να στείλουμε το παιδί στο σχολείο.
Δεν γίνεται έτσι η εκπαίδευση. Δεν γίνεται, δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος αυτή. Εμείς δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας να είμαστε με το βούρδουλα. Ούτε ως γονείς, ούτε ως δάσκαλοι. Υπάρχει ένας τρόπος που λέει, και σαφώς βλέπουμε ότι αν είναι. Κοιτάξτε το τραγικό. Θα πρέπει, λέει, να κάνουν self-test τα παιδιά που είναι γύρω-γύρω. Αν θέλετε να δείτε τις τάξεις μας, οι τάξεις μας, πολλές από αυτές τις τάξεις είναι πολύ μικρές και παίρνουν πολύ περισσότερο αριθμό παιδιών από αυτόν τον προβλεπόμενο. Δηλαδή, μόνο τα 3-4 παιδιά, τα άλλα που βρίσκονται σε απόσταση 1,5 μέτρου, δεν πιάνουν αυτά. Δεν υπάρχει μία λογική, μία συνέχεια. Και συνέπεια, συγγνώμη. Επειδή εσείς είστε όμως αποδέκτης των παραπώνων των γονιών, τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν και αν έχετε και γονείς οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα self-test, τα rapid test, δεν θέλουν τα παιδιά τους να τα βάλουν στη διαδικασία. Και τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς, μιας και δεν μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο, αλλά σε εσάς απευθύνονται πρωτίστως. Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε και επιπλέον προσωπικό στα σχολεία. Και νοσοκόμους για να ξέρουν και τα πρωτόκολλα και να στηρίξουν και τα παιδιά που θα χρειαστούν μια βοήθεια. Ναι, μπορεί κάποια παιδιά να έχουν πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτά τα 2 χρόνια έχουν συνηθίσει λίγο πολύ, αλλά δεν μπορείς να το υποχρεώσεις. Είναι μικρό παιδί, δεν μπορείς να πάντα να το βάζεις σε μια διαδικασία που το παιδί αντιδρά. Εμείς ζητάμε επιπλέον προσωπικό στα σχολεία, ειδικό, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, νοσοκόμοι. Δηλαδή αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να ρίξει το βάρος η Υπουργός. Στο πώς να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Μέσα στο, όσο για τους γονείς, οι γονείς τρέμουν να μην κλείσουν τα σχολεία. Αυτό δεν θέλουν, να μην κλείσουν τα σχολεία. Αλλά να είναι βέβαια και ασφαλή τα παιδιά τους. Δεν τα θέλουν ανοιχτά τα σχολεία με τα παιδιά να νοσούν. Αυτή τη στιγμή μάθαμε ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμβαίνει και το εξής παράδοξο, ότι κάποια τμήματα έχουν φτάσει και τα 30, 28 ή 30 παιδιά. Όχι μόνο λοιπόν δεν μείωσαν τον αριθμό εν ώψη της πανδημίας, αλλά αυξάνονται κάποια τμήματα. Ένας από τους παράγοντες που έγινε η σημερινή συγκέντρωση ήταν και αυτός. Βεβαίως. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Λύκειο έχει γίνει, θα έλεγα, ένα τελείως διαφορετικό σενάριο, πολύ πιο δύσκολο από το προηγούμενο. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, τμήματα που θα έπρεπε να είναι χωρισμένα, επειδή εξαιτίας των αριθμών των παιδιών, χωρίζουν δηλαδή την κατεύθυνση σε εκεί που υπάρχουν κοινά μαθήματα. Της θετικής δηλαδή κατεύθυνσης, τις πάνε σε κάποια μισά μαθήματα στην κατεύθυνση υγείας και στο άλλο στα οικονομικά. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στον αριθμό, τον τρομερό αριθμό 28 μαθητών στην τάξη. Κάποιες μέρες μπορεί να πάει 29, χθες δηλαδή ξέρω ότι ήταν λίγο παραπάνω. 28 είναι το νόμιμο. Και κανένας γονιός δεν πρέπει βέβαια να το δεχτεί αυτό. Εκεί νομίζω ότι η κοινωνία θα πρέπει να αντιδράσει. Η αντίδραση δεν γίνεται μόνο από τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει οι γονείς των παιδιών να μπουν στη διαδικασία να, γύρω από τους δασκάλους τους, γύρω από τους καθηγητές τους, να ρωτήσουν τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει τα παιδιά και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω της ανάγκης, να χωριστούν, να είναι λιγότερο, να μπορεί να γίνει το μάθημα. Κακά τα ψέματα τα πάνε στα φροντιστήρια με όσο πιο λίγα παιδιά μπορούν. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και ένα σχολείο του 21ου αιώνα. Ένα σχολείο με παιδιά που να μπορούν να σταθούν μέσα στην τάξη και να κάνουν μάθημα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιλιάκη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω όλη η εκπαιδευτική κοινότητα που αφορά γονείς, παιδιά και δασκάλους να είμαστε μαζί σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το καλό των παιδιών μας. Μόνο μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Καλή σας βράδυ.